Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου νέοι και νέες, παιδιά μου ευλογημένα, ο ναός και τα ιερά αντικείμενά του, το θέμα μας σήμερα. Βέβαια, εάν είμαστε σε έναν ιερό ναό, θα μπορούσαμε να τα δούμε και οι ίδιοι. Αλλά, μπορείτε όμως, αφού εκκλησιάζεστε και αφού είμαστε όλοι μαζί σε μια στρατευωμένη εκκλησία, να έρθετε στην εκκλησία την Κυριακή και μέσα από εκεί να δούμε μαζί στη Θεία Μυσταγωγία όλα αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας που μαχόταν το 1952 κοντά στην περιοχή της Σεούλ, μια μέρα αναστατώθηκε. Κάποιος έφερε μια απροσδόκητη είδηση. Στη μακρινή αυτή χώρα της Άπο Ανατολής υπήρχαν, λέει, Κορεάτες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Φαντάζεστε τη χαρά αλλά και την έκπληξη των στρατιωτών. Από την Ελλάδα στρατιωτών, έτσι, στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Ύστερα από λίγο μάθαιναν την ιστορία αυτής της Ορθόδοξης κοινότητας και τις περιπέτειές της. Είχε ιδρυθεί στις αρχές του 20ου αιώνα από Ρώσους Ιεραποστόλους. Προσέξτε το αυτό. Δεκαετίες ολόκληρες μαζί με τους άλλους χριστιανούς οι Ορθόδοξοι χρειάστηκε να αγωνιστούν σκληρά για να διατηρήσουν τη φλόγα της πίστεως μέσα στη θύελλα των διωγμών που οι Ιάπωνες κατακτητές 1910 έως 1945 μετά Χριστό είχαν εξαπολύσει εναντίον των χριστιανών. Και να τώρα, μετά την απελευθέρωση, νέα δοκιμασία. Ο ναός, παλαιός και πρόχειρα κτισμένος, καταστράφηκε. Ο Ορθόδοξος ιερέας συνελήφθη από τους κομμουνιστές και οδηγήθηκε στη Βόρειο Κορέα. Οι πιστοί άρχισαν να διαρρέουν, δηλαδή να φεύγουν σιγά σιγά. Οι Έλληνες στρατιώτες με πολλή συγκίνηση έμαθαν όλα αυτά και δεν άργησαν να πάρουν την απόφαση. «Θα σας κτίσουμε εμείς τον ναό σας», ανακοίνωσαν μια μέρα στους Ορθόδοξους Κορεάτες, με τους οποίους άρχισαν πλέον να συνδέονται πνευματικά. Ωραίο γεγονός αυτό. Πράγματι, παιδιά μου, νέοι και φίλοι μου, ύστερα από λίγο, μόλις ήρθε η σειρά τους, να βρεθούν στα μετόπισθεν, ρίχτηκαν στο ελληνικό αυτό έργο αγάπης. Ο Έλληνας αξιωματικός του μηχανικού κατέστρωσε τα σχέδια του ναού. Αξιωματικοί και οπλίτες του τάγματος έδωσαν πρόθυμα από το μισθό τους χρήματα συνολικά 10.000 δολάρια για να αγοραστούν τα υλικά και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με χειρονακτική εργασία στην ανέργεση του Ιερού Ναού. Δούλεψαν εντατικά με εκπληκτικό ενθουσιασμό ημέρες, εβδομάδες πολλές. Συχνά παρέτειναν την εθελοντική αυτή εργασία τους έως αργά το διλινό, κάποτε και ως την ώρα που η νύχτα τους ανάγκασε να σταματήσουν. Έτσι ο ναός υψώθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγους μήνες. Δεν έφτανε όμως, όπως καταλαβαίνετε, μόνο το κτίριο για να μπορέσουν να γίνονται λειτουργίες και τα άλλα μυστήρια. Χρειάζονταν ακόμη εικόνες, πολυέλαιοι, καντήλια, Άγια Σκεύη για την τέλεση των ιερών μυστηρίων. Ευτυχώς, ο Έλληνας ιερέας που ήταν στο εκστρατευτικό σώμα με μεγάλη δραστηριότητα φρόντισε για όλα αυτά. Αλλά τα προμηθεύτηκαν όλα. Πώς? Άλλα τα προμηθεύτηκαν από την Ελλάδα,
άλλα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας, άλλα τα ετοίμασαν μόνοι τους. Ωραίο αυτό, ε! Επίσης, έτσι, στις 29 Νοεμβρίου του 1953 μετά Χριστόν, έγιναν επισήμως τα εγκαίνια του Ορθόδοξου Ναού με την παρουσία των Κορεατικών Αρχών και των μελών της κοινωνίας της Σεούλ. Ο Υπουργός των Θρησκευμάτων της Κορέας που παρέστη εξέφρασε το θαυμασμό του για το έργο αυτού αγάπης των Ελλήνων στρατιωτών μέσα στη βαρύ χειμωνιά που η κομμουνιστική καταιγίδα είχε φέρει στη χώρα της πρωινής Γαλήνης. Όπως λέγεται στα κορεάτικα, η χώρα υψώνεται τώρα ένα ιερό μνημείο αγάπης, το οποίο θα τελείται πλέον η λατρεία του Θεού της αγάπης. Για να δούμε το πρώτο θέμα μας. Αν υποτεθεί, φίλοι μου και φίλες, ότι ήσασταν και σε μια επιτροπή ανοικοδομήσεως ενός ναού, θα μπορούσατε να καθορίσετε το βασικό σχέδιο του Ορθόδοξου Ναού? Βασικά έχουμε το πρόνομο. Πρώτο είναι άρθικα, όπως τον οποίο το λένε, ο οποίος παλαιότερα χρησιμοποιείται για να μένουν οι κατοικούμενοι, όσοι δηλαδή διδάσκονταν τη χριστιανική πίστη αλλά ακόμη δεν είχαν βαπτιστεί. Αυτός ο πρόνοος και λοιπά στους περισσότερους ναούς σήμερα δεν υπάρχει, δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν τους φτιάχνουμε δεν έχουμε την πρόνοια αυτή. Τέλος πάντων, ουδέν σχόλιο. Δεύτερο, τον Κυρίως Ναό για τους πιστούς, και τρίτο, το Άγιο Ιερό Βήμα, το Ιερό για τους Ιερείς. Το Ιερό Σχήμα τι έχει? Το Ιερό τι σχήμα έχει? Θυμόστε, στο κέντρο σχηματίζει η μικυκλική αψίδα. Εάν ο ναός είναι μεγάλος, αριστερά και δεξιά της κεντρικής αψίδας υπάρχουν δύο ακόμη παρόμοιοι χώροι, η πρόθεση και το σκευοφυλάκιο. Επίσης στους μεγάλους ναούς, ο κυρίως ναός χωρίζεται σε τρία ή πέντε κλήτη με σειρές από κολόνες. Πώς χωρίζεται ο κυρίως ναός, αυτός ο οποίος λέμε, από το ιερό? Στους πρώτους αιώνες, αδέρφια μου, φίλοι μου και φίλες, πώς χωριζότανε? Ακούτε, υπήρχε μόνο ένα μικρό κυκλίδωμα. Αργότερα το κυκλίδωμα αυτό υψώθηκε και έγινε το γνωστό μας εικονοστάσιο ή τέμπλο. Το δεύτερο, ας δούμε τώρα τι άλλα αντικείμενα βλέπουμε στο κυρίως ναό. Να μου πείτε κι εσείς, παιδιά, να τα σημειώσετε βεβαίως και από κάτω εκεί, από αυτό που θα δείτε στο βίντεο, που έχει θέση, μπορείτε να σημειώσετε. Θα μου δώσετε χαρά να τα δούμε σημειωμένα αφενός, αλλά και αφετέρου να το δείτε και είμαστε στο ναό ή στο πνευματικό μας κέντρο στο Αρχονταρίκι. Καλό είναι να μου το πείτε και να μου πείτε, πάτε, αυτά και αυτά και αυτά έχει μέσα ο ναός. Αν είμαστε σε ένα ερημοκλήσι και δεν ξέρουμε που είναι αφιερωμένος ο ιερός ναός, μπορούμε, κοιτώντας το τέμπλο ή το μεγάλο εικονοστάσιο όπως λέμε, να το μάθουμε. Γιατί αριστερά της εικόνας της Παναγίας είναι η εικόνα του Αγίου ή η αναπαράσταση ενός γεγονότος της ζωής του Κυρίου ή της Παναγίας, το όνομα των οποίων έχει ο ναός. Παραδείγματος χάρη, παράσταση λέμε, η μεταμόρφωση, ο Ευαγγελισμός κλπ. Μπορεί να μην έχει αυτό, να έχει Αγίους, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ή να έχει παράσταση, τη γένεση του Χριστού μας ή τη γένεση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και άλλων Αγίου, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Θεοδόρων,
της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και λοιπά, και άλλων Αγίων μας. Ποιες άλλες βασικές εικόνες έχει το τέμπλο, θυμόστε, του Κυρίου Ιησού Χριστού, οπωσδήποτε, όπως βλέπουμε μπροστά μας το Ιερό Τέμπλο, βλέπουμε δεξιά μας, δηλαδή, εσείς όπως το βλέπετε, είναι ο Χριστός μας, την ωραία Αγία Πύλη. Αριστερά της Αγίας Πύλης είναι η Κυρία Θεοτόκος. Δεξιά, όπως βλέπουμε πάλι την εικόνα του Χριστού μας, μετά δίπλα του τη βλέπουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και δίπλα στην Παναγία μας τον Άγιο ή την Αγία ή, τους, ή την Παράσταση που είπαμε προηγουμένως της Ιεράς Εικόνος, όπου είναι ο Ιερός Ναός. Στις θύρες όμως του Διακονικού και της Προθέσεως συνήθως ζωγραφίζουν τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ είναι, όπως βλέπουμε, δεξιά, και ο Μιχαήλ αριστερά, εκεί που είναι η πρόθεση δηλαδή. Ενώ στο Γαβριήλ τον έχουμε εκεί που είναι το Διακονικό. Όπως είναι γνωστό, μέσα στο ναό έχουμε και πολλές άλλες εικόνες. Τι χρειάζεται άραγε οι εικόνες? Κοιτάξτε να δείτε, φίλοι μου, ζωντανεύουν κατά κάποιο τρόπο τις μορφές των Αγίων και μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε τόσους αδελφούς μας στον ουρανό που νίκησαν στο πνευματικό τους αγώνα και ζουν και λατρεύουν μαζί μας το Θεό. Έτσι νιώθουμε τη μυστική σχέση που μας ενώνει με τη θριαβεύουσα Εκκλησία και παίρνουμε θάρρος για το πνευματικό μας αγώνα, καθώς αισθανόμαστε την παρουσία, τη συντροφιά τόσων Αγίων αδελφών μας. Όταν προσκυνούμε τις εικόνες, δεν αποδίδουμε λατρεία όπως αφελώς μας κατηγορούν ορισμένοι προτεστάντες, αλλά εκφράζουμε το σεβασμό μας στους προσφυλείς Αγίους αδελφούς μας που βρίσκονται στον ουρανό, διότι νιώθουμε ότι είναι πολυσέβαστα, πολυαγαπημένα πρόσωπα της μιας Αγίας οικογένειας, την οποία ανήκουμε όλοι και της οποίας αρχηγός ήταν και είναι ο Ιησούς Χριστός. Τους οικετεύουμε λοιπόν να παρακαλούν τον Κύριο να μας αξιώσει και εμάς τους αδύναμους να παλεύουμε με χιλιάδες δυο δυσκολίες, που παλεύουμε όμως. Και εσύ δεν παλεύεις, εγώ δεν παλεύω, όλοι μας παλεύουμε. Να ακολουθήσουμε το ιερό παραδειγμά τους. Έτσι, μια εικόνα που έχει γίνει από ευλαβικά χέρια, με προσευχή και πίστη, λέει συχνά πολύ περισσότερα πράγματα από όσα εκτεταμένα λόγια και αναλύσεις. Μιλάει κατευθείαν, αδέλφια μου, στην ψυχή κάθε πιστού παιδιά μου, σοφού ή αγράμματου, με μια γλώσσα μυστική, κατανοητή από όλους, λευκούς, μαύρους, κίτρινους, έτσι και η τύχη ακόμη του Ορθόδοξου ναού, ο μικρογιώτα τύχη, όχι με ύψιλον, θα λέγαμε, μιλούν μυστικά, υμνού και δοξολογού το Θεό, διδάσκουν σεμνά τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα η θρησκευτική τέχνη του Βυζαντίου είναι γεμάτη σεμνότητα, ευλαβική διάθεση και συγκινεί πολύ την ψυχή, και είναι αξιοπρόσεκτο το μέτρο που υπάρχει τον Ορθόδοξο ναό. Ούτε η γυμνή τύχη των προτεσταντικών εκκλησιών, ούτε πάλι τα αγάλματα των ρωμαιοκαθολικών που μερικές φορές θυμίζουν ειδωλολατρική εποχή. Το δεύτερο που θέλω να προσέξουμε, και τα καντήλια και οι λαμπάδες τι εξυπηρετούν? Εκτός από το ηλαρό κατανυχτικό φως που χύνουν στο ναό, θυμίζουν ακόμη τα τόσα παραγγέλματα της Αγίας Γραφής και συνδέονται με την εικόνα του φωτός. Επίσης μας υπενθυμίζουν την ηρωική εποχή των διωχμών, όπου οι χριστιανοί ήσαν υποχρεωμένοι να λατρεύουν τον Κύριο στη σιωπηλή σκοτεινιά των κατακομβών ή σε κάποιο απόμερο υπόγειο τη νύχτα. Κύριε, γιατί το ανάβουμε? Βέβαια,
Βεβαίως, εάν νομίζει κανείς ότι ανάβοντας ένα κερί στην εκκλησία ξαπτυρώνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, πέφτει πολύ έξω. Συγγνώμη. Παιδιά, είναι μια αφελής αντίληψη αυτή. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε πράγματι μια πράξη λατρείας στο Θεό ανάβοντας το κερί, εάν όταν το προσφέρουμε παρακαλούμε τον Κύριο να ανάψει στις καρδιές μας το φως της πίστεως και της αγάπης, να εκφράζουμε τον πόθο να μας αξιώσει να λάμπουμε σεμνά και ταπεινά στο περιβάλλον μας σαν το κερί, έστω και αν λιώνουμε επάνω στο καθήκον μας. Και το τρίτο, ας προχωρήσουμε τώρα ευλαβικά στο αγιότερο χώρο του ναού, το Άγιο Βήμα, στο ιερό όπως λέμε. Με σεβασμό βαθύτατο και δέος πρέπει να ατενίζει κανείς και πολύ περισσότερο να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, όπου τελείται το ιερό μυστήριο της ανέμαχτης θυσίας του Κυρίου. Αυτό ας το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, παιδιά μου, όταν είμαστε στο ιερό. Ποτέ να μην παίρνουμε θάρρος, ποτέ να μην τρέχουμε, να μην φωνάζουμε, ποτέ να μην παρασυρώμαστε από το κακό παράδειγμα το οποίο βλέπουμε σε μερικούς και μεγάλους και μικρούς σε ηλικία. Εκείνοι μπορεί να μην ξέρουν το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων. Τι παρατηρούμε μέσα στο ιερό, παιδιά? Στο κέντρο του ιερού θεσπόζει η Αγία Τράπεζα, ή όπως λέγεται το θυσιαστήριο, όπου τελείται το ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αριστερά είναι η πρόθεση στην οποία γίνεται η σχετική προετοιμασία, η προσκομιδή ή η λειτουργία εν εμβρίο, όπως έλεγε ο Άγιος Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος. Δεξιά κατά κανόνα είναι το σκευοφυλάκιο ή διακονικό, όπου φυλάσσονται τα άμφια των ιερέων και τα εκκλησιαστικά βιβλία. Κοντά στην Αγία Πρόθεση συνήθως φυλάσσονται τα Άγια Σκεύη, τα οποία χρησιμεύουν και την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Για τα Ιερά Σκεύη που φυλάσσονται μέσα στο Ιερό Βήμα, θα πρέπει όλοι μας, και εγώ και εσείς, να έχουμε έτσι μέσα μας μια ευλάβεια. Υπάρχει το Άγιο Κιερόν Αντιμίσιο, ένα πανί το οποίο έχει απεικόνηση την ταφή του Κυρίου μας και τους τέσσερις Ευαγγελιστές δεξιά και αριστερά, αλλά στη μέση κάτω, παιδιά, υπάρχει το όνομα του Επισκόπου, που σημαίνει ότι είναι αυτή η Εκκλησία, είναι έγκυρη, η Θεία Λειτουργία είναι Αγία, διότι υπάρχει η υπογραφή και το όνομά του και η σφραγής. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να τελέσουμε Θεία Λειτουργία. Και έτσι μέσα μας θα πρέπει ο ιερέας απαραίτητος να έχει ετοιμαστεί καταλλήλως, για να αποφευθούν προχειρότητες που μπορούν να καταστρέψουν την εντύπωση και του σημαντικότερου αυτού θέματος. Και το λέω αυτό, παιδιά μου, γιατί πρέπει να έχουμε ευλάβεια, όχι σεβασμό, ευλάβεια, πολύ ευλάβεια. Και μέσα στο Ιερό Βήμα δεν μπορούμε να μπαίνουμε όποτε θέλουμε, όπως θέλουμε, ούτε και εμείς οι ιερείς, διότι αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Ούτε μπορούμε να συζητάμε, ούτε μπορούμε να διαβάζουμε εφημερίδες, ούτε περιοδικά, ούτε να παίζουμε παιχνίδια, ούτε να έχουμε τα κινητά μας κλπ. Εκεί είναι Άγιο, φρικτό στο τόπος. Είναι το ιερό θυσιαστήριο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να έχουμε ευλαβικές κινήσεις, προσεγμένες λέξεις, απόλυτη σιωπή. Έτσι θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε μέσα στα παιδιά, και εσείς και εγώ, να μεταδώσουμε τι, το μήνυμα ότι είναι Άγιος ο τόπος αυτό. Το τέταρτο, προτού τελειώσουμε, ας δούμε και κάτι ακόμη σε όσα ζούμε μέσα στο ναό. Κάθε τι που υπάρχει και κάθε τι που γίνεται εδώ είναι βαθύ νόημα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα μυστήρια που τελούνται.
περιορίζομαι να σας αναφέρω κάτι από τα πιο απλά αλλά και τα πιο συνηθισμένα. Α. Γενικά πρέπει να ξέρετε ότι δεν εκφράζει κανείς την αγάπη, τον φόβο, τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη στο Θεό μόνο με τη γλώσσα. Τα Άγια αυτά αισθήματα, τα αισθήματα χρειάζεται κάποτε να τα εξωτερικεύουμε και με όλη την ύπαρξή μας και με το πνεύμα και με το σώμα. Παραδείγματος χάρη, τι νόημα έχει η κλίση της κεφαλής το γονάτισμα? Μπροστά στο Θεό νιώθει κανείς την ανάγκη να μικρύνει, γι' αυτό υποκλίνεται, γονατίζει σαν να θέλει να πει με αυτή του τη στάση: Θεέ μου, είσαι τόσο μεγάλος και εγώ τόσο μικρός. Ακόμη με αυτές τις κινήσεις δείχνουμε ότι θέλουμε να δοθούμε εξ ολοκλήρου στο Θεό, να είμαστε δούλοι Θεού ίσον ελεύθεροι. Πείτε, και στο σημείο του σταυρού που κάνουμε, που τόσο συχνά, τι νόημα έχει να το κάνουμε έτσι απλά? Πρέπει να μάθουμε πως θα το κάνουμε, ε? Όχι, χαράσοντας αθέατα και μυστικά τον εαυτό μας με το σύμβολο του Χριστού, δείχνουμε ότι ανήκουμε στη φάλαγγα του εσταυρωμένου, ότι συσταυρωθήκαμε και συναναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό, ότι νιώθουμε ασφαλείς κάτω από την προστασία του Σταυρού, ότι αποφασίζουμε να σηκώσουμε το Σταυρό που μας αναθέτει ο Χριστός. Ακόμη υψώνουμε το Σταυρό σαν το μεγάλο μας όπλο, γιατί κατά της αμαρτίας, σαν το λάβαρο της νίκης και του θριάβου. Αυτός ο Σταυρός, παιδιά, είναι θηρεός και όπλο και τρόπαιο κατά του διαβόλου. Αυτός είναι σφραγίδα για να μην μας θίγει ο εξολοθρευτής, τον ανθρώπο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όταν οι στρατιώτες της παλαιάς εποχής επεφημούσαν τον αρχηγό τους, ύστερα από κάποιο θρίαμβο, συνήθως σήκωναν ψηλά τα όπλα, λόχιες, ψήφι, ασπίδες, ζητοκραυγάζοντας. Ο πιστός χριστιανός, στρατιώτης του ουράνιου βασιλέως, όταν ακούει τον ιερέα να δοξολογεί το όνομα της Αγίας Τριάδος, απαντά και αυτό σιωπηλά στην ευλογία αυτή, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, υψώνοντας δηλαδή το μυστικό αιώνιο όπλο του αρχηγού του, ενώ μέσα του επαναλαμβάνει τα λόγια του ιερέα. Και τότε, φίλοι μου, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και πότε το κάνει αυτό? Πότε το κάνει αυτό, ότι δοξολογεί το όνομα της Αγίας Τριάδος? Στο τέλος των ευχών. Την δοξολογία αυτή, με την οποία πάντοτε καταλήγουν οι προσευχές, την απαγγέλει δυνατά, δηλαδή εκφόνος. Όταν λοιπόν ακούμε στις ακολουθίες να αναφέρεται το όνομα της Αγίας Τριάδος, παραδείγματος χάρη, ό,τι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και για Τριάδε, ό,τι σου το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία κλπ. Θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Το πέμπτο σημείο που πρέπει να προσέξω εγώ και εσείς, πόσο μεγαλειώδη αλήθεια είναι τα όσα γίνονται μέσα στο ναό. Γι' αυτό οι ναοί υψώνονται στο κέντρο των πόλεων και το χωριό μας, ανάμεσα στα σπίτια μας και τα εργαστήρια, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τους χώρους δουλειάς μας, για να επιτελούν το σωτήριο έργο των πνευματικών πνευμόνων κάθε χριστιανικής κοινότητας. Γι' αυτό ακριβώς, ανέκαθεν οι χριστιανοί προσπαθούσαν να κτίζουν μεγαλοπρεπώς τους ναούς τους και να τους κοσμούν με το πιο περίτρεχνο τρόπο, επιστρατεύοντας όλη την τέχνη τους, την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη διακοσμητική. Γι' αυτό ακριβώς οι Ορθόδοξοι αισθάνονται μια ιδιαίτερη ανακούφιση όταν βρίσκονται σε ένα
ωραίο ναό. Μέσα στο ναό κανείς νιώθει πιο πολύ την παρουσία του Θεού. Τα πάντα μιλούν γι' αυτό. Όταν ο μεγάλος γιατρός Καρέλ χαρακτήριζε το ναό σαν ένα νησί γαλήνης υψωμένο στην καρδιά του αφρισμένου πελάγους που προσφέρει θαλπορή, έτσι έλεγε ο Καρέλ και συνεχίζει ο Καρέλ, και ανακούφιση στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Έτσι το παρουσιάζει ο μεγάλος αυτός γιατρός ο Καρέλ. Σαν δίδαγμα λοιπόν θα είχαμε να πούμε, συγχωρέστε με, νεράκι πίνω. Δίδαγμα. Ο ναός είναι η καρδιά κάθε χριστιανικής κοινότητας. Και σαν ρητό, δηλαδή από την Αγία Γραφή ή από Άγιο Πατέρα μας, εφράνθη επί της ηρικόσιμη ησίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Χάρηκα, λέει, ολόψυχα όταν μου είπανε στον οίκο του Κυρίου θα πάμε, λέει ο Άγιος προφήτης Δαβίδ στο Ψαλμό 121:1. Εμείς τώρα, όλα αυτά που ακούσαμε και που προσπάθησα να σας πω, τι εφαρμογή θα κάνουμε στη ζωή μας, πώς θα τα εφαρμόσουμε, πώς θα τα τοποθετήσουμε, ύστερα από όσα σας είπαμε σήμερα, πώς θα πρέπει να στεκόμαστε μέσα στο ναό, φίλοι μου και φίλες μου, με βαθιά ευλάβεια να μην αταχτούμε, να μην φωνασκούμε. Αυτό. Να μην φωνασκούμε. Και να είμαστε ευλαβείς. Δεύτερο. Μόνο κατά την ώρα της Θείας Λατρείας θα πρέπει να εισερχόμαστε στον Ιερό Ναό. Καλό θα είναι να τον επισκεπτόμαστε και σε ώρες που δεν γίνονται ιερά μυστήρια. Και να προσευχόμαστε για λίγο. Εδώ θα βοηθηθούν για μια θερμότερη προσευχή οι μορφές των Αγίων, η ησυχία, η παρουσία του σώματος και αίματος του Κυρίου στο Ιερό. Είναι πολύ καλή η συνήθεια που έχουν μερικοί το πρωί προτού να πάνε στην εργασία τους ή το βράδυ όταν επιστρέφουν να περνούν από μια εκκλησία και να προσεύχονται λίγο και να ανάβουν ένα κεράκι. Ένας ορθόδοξος Αφρικανός φοιτητής έλεγε χαρακτηριστικά σε ομιλία του, να μπορούσαμε να παίρναμε τους ναούς μας στην Αφρική με πόση ζωή και φως και δύναμη θα δίναμε στη ψυχή του λαού μας. Πόσο ανάγκη το έχουν αλήθεια, και εμείς το έχουμε, αλλά πολλές φορές δεν το εκτιμούμε. Το τρίτο, καθώς καταλαβαίνετε παιδιά μου, φίλοι μου, ο ναός δεν μπορεί να είναι κάτι πρόχειρο και απεριποίητο. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φροντισμένος. Πώς μπορούμε, φίλοι μου, να βοηθήσουμε ώστε οι ναοί μας, οι ορθόδοξοι ναοί, να είναι σε καλή κατάσταση, να είμαστε σε μια μικρή καλύτερη καλά, εάν και εσείς και εγώ και ο καθένας είμαστε σε μια φτωχή ενορία, σε μια μικρή πόλη, να φροντίζουμε για την καθαριότητα του ναού. Ναι, στο εξοκλήσι, στην ενορία της ενορίας μας, να πάμε να καθαρίσουμε, να σκουπίσουμε, να ξαραχνιάσουμε, να περιποιηθούμε, να καθαρίσουμε τις ιερές εικόνες και λοιπά και τόσα άλλα, να φροντίσουμε για την καθαριότητα του ναού, τη διακόσμησή του, ιδίως ας περιποιούμαστε τα φτωχικά εξοκλήσια. Όταν μεγαλώσετε όμως, παιδιά μου, φίλοι και φίλες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσετε όσο μπορείτε περισσότερο στην ανέγερση ή την επιδιόρθωση των ιερών ναών. Ιδιαιτέρως ας ενδιαφερθούμε για τους ναούς των φτωχών μας χωριών, των φτωχών ορθοδόξων κοινοτήτων. Δεν είναι σωστό εμείς να έχουμε ναούς πολυτελείς και να θέλουμε να τους κάνουμε πολυτελέστερους, ενώ άλλοι τελούν τη λατρεία σε ετοιμόρροπες καλύβες. Απορείτε πως υπάρχουν τέτοιες καλύβες. Ακούστε τι γράφει ένας ιερέας από την Αφρική. Σε πολλά μέρη η ιερή ναή των Ορθοδόξων Αφρικανών δεν είναι παρά καλύβες ή υπόστεγα χτισμένα με ξύλα και λάσπη και στεγασμένα με ξερά χόρτα.
όπου αυτά μπορούν να στεγαστούν με τσίγκους, θεωρείται αυτό εξαιρετικό κατόρθωμα και πολυτέλεια. Οι ηθαγενείς, βοηθούμενοι από τους ευσεβέστερους χριστιανούς, κατασκευάζουν ως επί το πλείστον με τα χέρια τους τα οικήματα αυτά, τα οποία ύστερα από μια 3 έως 4 χρόνια χρειάζονται και πάλι ανανέωση. Το δάπεδο αυτών των οικημάτων στρώνεται με πορτό κοπριάς αγελάδων για να συγκρατείται στέρεο. Καταλαβαίνετε πόσο φτώχεια θα είναι μέσα η ναή και πόσο φτωχική είναι αυτή η ναή. 4-5 εικόνες, μόλις και με τα βίας τα απαραίτητα ιερά σκεύη. Κι όμως αυτά τα οικήματα αφιερωμένα στο Θεό και δεν μπορούν, έτσι προσέξτε, κι όμως αυτά είναι οικήματα που είναι αφιερωμένα στο Θεό και δεν μπορούν να μείνουν επί πολύ έτσι. Κίνδυνος. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να βοηθούν τις φτωχές ιεραποστολικές εκκλησίες, αδελφοί μου. Τα αγόρια ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως και τα κορίτσια, να ράψουν κλπ. Ναι, καλύματα, οικετήματα, και τα αγόρια να φτιάξουν έτσι με τα κάλαντά τους που παίρνουν το Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα, να πάρουν κάτι, μια εικόνα για την Ιεραποστολή. Και τα κορίτσια να ράψουν διάφορα έτσι ιερά καλύματα για να τα στείλουμε στην Ιεραποστολή. Τέταρτο, αλλά ακόμη χρειάζεται να βοηθούμε και στην καλή λειτουργία των ναών. Βεβαίως υπάρχει συνήθως στους μεγάλους ναούς κάποιο μόνιμο προσωπικό. Αλλά για την κάλυψη διαφόρων αναγκών είναι απαραίτητο να βοηθούν και πολλοί εθελοντές, διακονούντες. Όπως είναι στην Επιτροπή του Ναού, στις δραστηριότητες της φιλόπτωχης ομάδας κλπ, στα κατηχητικά και αλλού. Όταν κι εσείς, παιδιά μου, ευλογημένα μεγαλώσετε και είστε πρόθυμοι να μετέχετε σε θελοντικές αυτές επιτροπές και ομάδες, θα είναι μεγάλη χαρά για μένα αν κατάφερα μέσα από αυτή τη σποριά να βρω τέτοια αγόρια και τέτοια κορίτσια. Μετά την πτώση των διαφόρων κομμουνιστικών καθεστώτων, σε πολλές μεγάλες πόλεις αναγέρθηκαν επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί. Στη Μόσχα, την Τυφλίδα, το Βελιγράδι, τα Τίρανα, ιδιαίτερα στην Αλβανία, όπου κατά την περίοδο του αθεϊστικού διωγμού είχαν καταστραφεί ή αλλάξει χρήση όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί. Τα τελευταία 20 χρόνια, με τη χάρη του Θεού, έχουν αναγερθεί έως το 2013 150 νέοι ναοί. Μεγάλοι ή μικροί έχουν επισκευαστεί 160 και έχουν αναστηλωθεί 60 παλαιά μοναστήρια και ναοί με πολιτιστική αξία. Πρόκειται για μια θαυμαστή επίδοση και ευλογία για το μέγεθος της χώρας στη σύγχρονη ιεραποστολική προσπάθεια. Και μια και ο λόγος για ιεραποστολικές εκκλησίες, ας τελειώσουμε με μια όμορφη αληθινή ιστορία του χτίσματος ενός μικρού ορθόδοξου ναού στην Αλάσκα. Ο ήρωας αυτής της κινητικής ιστορίας είναι ο Εσκιμός ορθόδοξος ιερέας, ο πατήρ Κωνσταντίνος Κέτς. Ο Κέτς είχε 4 παιδιά και εξυπηρετούσε 12 ενορίες σε μια τεράστια περιοχή της Αλάσκας, περιοδεύοντες το καλοκαίρι με κανό από δέρματα φώκιας και το χειμώνα με έκλυθρα που τα έσαιραν τάραλδι ή σκυλιά. Το 1956 ο φλογερός αυτός κληρικός ο πατέρας Κωνσταντίνος επισκέφθηκε ένα ορθόδοξο χωριό που δεν είχε ναό. Ύστερα από σκέψη κατέστρωσε το εξής σχέδιο. Κινητοποίησε τους άνδρες της ενορίας αυτής να επιδοθούν στο κυνήγι. Θα πείτε, τι σχέση έχει το κυνήγι με το χτίσιμο? Η εξήγηση είναι απλή.
η ενορία δεν διέθετε χρήματα και τα οικοδομικά υλικά ήταν σπάνια, αλλά και πανάκριβα για την Αλάσκα στην Αλάσκα. Με το συστηματικό κυνήγι που οργάνωσε ο ιερέας, οι πιστοί συγκέντρωσαν δέρματα αξίες 115.000 δολαρίων. Τα αντάλλαξαν με ξυλία και ύστερα όλο το χωριό ρίχτηκε στη δουλειά. Επί δύο ολόκληρα χρόνια 35 οικογένειες του χωριού εργάστηκαν για την αποπεράτωση του ναού. Πιο υπέροχα, πόσο υπέροχα τέτοια παραδείγματα ευσέβειας μας δίνουν αυτοί οι μακρινοί μας και άγνωστοι αδελφοί. Εμείς που πλέον έχουμε έτοιμους τόσους ναούς και τόσους και τόσους ιερούς ναούς στη χώρα μας, ας τους περιβάλλουμε με το σεβασμό και την ευλάβεια που οφείλουμε στον οίκο του Θεού, και όταν μας δοθεί η ευκαιρία ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς για να αποκτήσουν και άλλοι οι φτωχότεροι αδελφοί μας, είτε στη χώρα μας είτε αλλού, ιερούς ναούς. Έτσι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι αυτά τα φτωχά που είπαμε, μάλλον πλούσια που είπαμε, αν και εγώ δεν μπορούσα να σας τα μεταδώσω καλύτερα, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να εύχεστε και να προσεύχεστε, αλλά προπατώς στον ιερό ναό, είτε είμαστε αγόρια είτε είμαστε κορίτσια, ευλάβεια, σεβασμός, σιωπή, ηρεμία, διακονίες, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον οίκο του Θεού στο ψαλτήρι, να ψάλουμε, να διαβάσουμε, να κάνουμε τόσα πράγματα, να ανάψουμε τα κατήλια, να καθαρίσουμε τις κούπες και λοιπά, πολλές τις κατηλόκουπες και όχι μόνο τα κεριά να σβήσουμε, να περιποιηθούμε το χώρο μας, τα μανουάλια, τα καιροπήγια και λοιπά, τον στολισμό, αλλαγές, να φτιάξουμε, να ράψουμε ιερά καλύματα και ούτω καθεξής, να κεντήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέστε.